λοιπόν. Τι να κάνουμε, εδώ που είμαστε. Καλά κάνουμε. Ήταν λίγο ευκαιρία, δεν είχε και όσον από τελειώσαμε, έβαλε και σηκώθηκαμε και έτσι. Έτσι, καλά κάνανε. Πλάκα σας κάνανε. Ναι, όχι, δεν είναι από τίποτα αυτό. Μογελάστε λίγο. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία και πόσο καιρό έχετε συστήσει αυτό το σύλλογο εδώ στην Τρίπολη? Αυτός ο σύλλογος, υπάρχει ένα σύλλογος Βορείου Επιρωτών εδώ, ο οποίος δεν συμπληρώνει τα αιτήματα τα δικά μας και με παρεμβάσεις είπαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Συζητήσαμε με τον πρώην σύλλογο και αυτά τα πράγματα να πάνε πιο πέρα, ο οποίος μας αρνήθηκε σε πολλά και συστηματικά αιτήματα. Οπότε αποφασίσατε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε ένα νέο σύλλογο με νέους ανθρώπους για να προωθήσουμε κάτι πιο πέρα. Είμαστε Έλληνες, γεννημένοι, θρεμένοι και αποφασισμένοι. Εντός ο προηγούμενος σύλλογος ήταν πολύ μειωμένος, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα νέο. Και αυτός ο νέος ο σύλλογος σήμερα κάνει τις πρώτες εκλογές για ανάδειξη ενός συμβουλίου από τον οποίο θα προκύψει και ο νέος πρόεδρος και θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Πόσοι έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον να εγγραφούν σε αυτό τον σύλλογο? Σε αυτό το σύλλογο υπάρχουν σήμερα πάνω από 300 άτομα. Ενώ εδώ στην Αρκαδία υπάρχουν πάνω από 500 άτομα βορειοπυρώτες. Α, είναι από όλη την Αρκαδία, καλύπτεται όλη την Αρκαδία. Όλη την Αρκαδία. Και εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε ένα σύλλογο ο οποίος να ευρύνει τη διαδικασία, να ενωθούμε για ένα σύλλογο πολιτιστικό με κάθε δικαίωμα που μπορεί να απαιτεί. Μέχρι αυτή την ώρα, η ώρα είναι 2 μετά το μεσημέρι, πόσοι έχουν ψηφίσει? Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάτι αγροτικές δουλειές που πολλοί ασχολούνται, δεν έχουμε τη μειοψηφία, είναι 75 ψηφοφόροι και εμείς ελπίζουμε ότι θα περάσουμε τους 200. Και για να κλείσουμε ενδεικτικά, ποια είναι τα σημαντικότερα έτσι προβλήματα που θέλετε και ζητείτε άμεση λύση? Εμείς εδώ αντιμετωπίζομαστε σαν Αλβανοί και όχι σαν Βορειοκυριώτες. Το πρώτο ζήτημα. Εμείς είμαστε Έλληνες και μιλούμε με ίσους Έλληνες. Δεν κάνουμε καμία διάκριση. Όταν μιλούμε για το 41, ο μεγαλύτερος πόλεμος έγινε σε εμάς. Όταν λέμε Πίνδου, όταν λέμε Ιωσαράντα, όταν λέμε Περμετή, όταν λέμε Κοριτσά, είναι Βορειοήπειρο. Δεν είναι ελληνικό έδαφος που υπάρχει σήμερα. Εμείς αυτό ζητούμε. Και να έχετε... Σεβασμό. Σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός δεν υπήρχε, δεν υπάρχει. Αύριο δεν ξέρω. Πάντως θα κάνετε έναν αγώνα να στηριχτούν τα αιτήματά σας και θα επισκεφτείτε και τις τοπικές αρχές μετά την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί σε σώμα, να επισκεφτείτε Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, αν θέσετε τα θέματα σας, τα προβλήματα. Έχουμε κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα το αναδείξουμε στις τοπικές αρχές. Αν αυτές θα μας σεβαστούν, εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε από το 0 μέχρι το άπειρο.